Έχει μπει ένα θέμα από, ναι, από τους βουλευτές του Κινάλ και μιλούν για ότι το υψηλό κόστος χρήση των δεδομένων της κινητής τηλεφωνίας λειτουργεί ανασταλτικά και στη χρήση της τηλεεκπαίδευσης και της λειτουργίας των σχολείων με βάση όπως το σχεδιάζει η κυβέρνηση. Έχει κάποια θέση το κόμμα σας σε αυτό το θέμα? Εμείς από την αρχή, όταν άρχισε η συζήτηση, έτσι ώστε οι μαθητές να μην μείνουν πίσω και να πάρουν μέρος σε αυτή την τηλεεκπαίδευση, είχαμε πει ότι η απαραίτητη προϋπόθεση είναι να διασφαλιστεί η υποδομή και η δωρεάν χρήση από τους μαθητές, έτσι ώστε πράγματι κανείς να μην μείνει απ' έξω και όλοι να συμμετέχουν σε αυτή την τηλεεκπαίδευση. Δυστυχώς η κυβέρνηση, ενώ θα έπρεπε να εξασφαλίσει αυτή την ισότιμη σύγχρονη ή ασύγχρονη τέλος πάντων τηλεεκπαίδευση, δεν το έκανε, προκειμένου να μην χάσουν το μάθημα μαθητές ευάλωτων ομάδων. Και τώρα βέβαια επιλέγει μια άλλη γραμμή, αυτό το τηλεριάλιτι, που είναι πολύ σημαντική και απαράδεκτη. Γιατί το αποκαλείτε τηλεριάλιτι? Λέει η κυβέρνηση ότι δεν είναι τηλεριάλιτι, μα η εξ αποστάσεως εκπαίδευση ισχύει παντού και στα πανεπιστήμια, έτσι γίνεται αυτή τη στιγμή. Δεν είναι ακριβώς αυτό. Δεν είναι η τηλεεκπαίδευση η οποία είχε αρχίσει, είχε πάνω ξεκινήσει τότε με το lockdown, είναι και το κλείσιμο των σχολείων. Δεν είναι αυτό. Αυτό το στήριξαν οι εκπαιδευτικοί, το στήριξαν οι γονείς και με τα αιτήματα που σας είπα και προηγουμένως, να διασφαλιστεί, αν θέλετε, η συμμετοχή όλων των μαθητών με την υποδομή και όλα αυτά. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Είναι άλλο πράγμα οι κάμερες μέσα στην τάξη και άλλο πράγμα η εκπαίδευση η οποία μπορεί να γίνει με τον εκπαιδευτή, με τον εκπαιδευτικό. Άρα είναι θέμα συμμετοχής από ό,τι κατάλαβα λέτε. Ναι, βέβαια, είναι διαφορετικό θέμα. Ήδη η εκπαιδευτική και με το συλλαλητήριο εχθές, το πανεκκλητικό συλλαλητήριο, οι σύλλογοι των δασκάλων, των καθηγητών, οι γονείς, οι φοιτητές, οι μαθητές, στάθηκαν απέναντι σε αυτή την τροπολογία που καταθέτει η κυβέρνηση και βεβαίως σας είπε και προηγουμένως ότι το θέμα της εκπαίδευσης το στήριξαν οι ίδιοι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και οι μαθητές. Αυτό όμως η κυβέρνηση δεν το ολοκλήρωσε και προχωρά σε μια διαδικασία. Την προηγούμενη ώρα είχα κάποια μηνύματα από φίλους ακροατές οι οποίοι βάζαν το θέμα της εστίασης, λέγοντας ότι, και μάλιστα ένας εξ αυτών ο οποίος είπε ότι είναι και επιχειρηματίας εστίασης, είπε ότι δεν είναι ικανοποιημένοι από το όσα έχουν εξαγγελθεί και ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα πολλές επιχειρήσεις τους να μην ξανανοίξουν ή αν ανοίξουν να αναγκαστούν να διώξουν τους μισούς εργαζόμενους. Ας ξεκινήσουμε από αυτό και να μου κάνετε μια κριτική προσέγγιση του κόμματός σας, πώς βλέπει τις προτάσεις και τα μέτρα που έχει προτείνει η κυβέρνηση για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων στη φάση επιστροφής στην λεγόμενη κανονικότητα. Κύριε Παρδούνια, όπως φαίνεται και διασένατε συνολικά, η εργατική τάξη του λαός μας, αυτή η πανδημία έχει γίνει, μάλλον την θεωρούν ως ευκαιρία η κυβέρνηση και οι επιχειρηματικοί ομίλοι να μπορέσουν να ισοπεδώσουν και να μην αφήσουν τίποτα όρθιο από ότι τέλος πάντων εδώ, αν θέλετε, την προηγούμενη περίοδο με τα μνημόνια καταργήσανε. Επιχειρούν λοιπόν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι να προσαρμόσουν συνολικά και τα επιστημονικά μοντέλα και τις όποιες μελέτες τις ίδιες τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων. Λένε κοινικά, και είναι γνωστό σήμερα, έχει δημοσιευτεί σε πολλούς, σε αυτό τύπο συνολικά, ότι μια ύφεση μείον 9% θα προκαλέσει περισσότερα θύματα από το COVID-19. Δηλαδή εξαφανίσανε μέσα σε λίγες μέρες την πανδημία και τις, αν θέλετε, τα μέτρα που πρέπει να παίρνονται για τη διασπορά της, προκειμένου να στηρίξουν τους μεγάλους τουριστικούς επιχειρηματικούς ομίλους, τους μεγάλους tour operator στον τουρισμό και στην εστίαση. Γιατί δεν θα φύγουν όλοι. Θα είναι μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες θα αντέξουν, οι οποίες στηρίζονται, αν θέλετε, από τους μεγάλους tour operators, και είναι και οι μικροί βέβαια, οι οποίες δεν μπορούν να ανταποκριθούν και σε αυτά τα μέτρα που δεν να πάρουν, αλλά και στο συνολικό πλαίσιο που η κυβέρνηση στηρίζει. Πάνω απ' όλα δεν θα αντέξουν οι εργαζόμενοι, οι οποίοι έχουν απολυθεί ήδη αρκετοί, δεν έχουν στηριχθεί αρκετοί εργαζόμενοι που ήταν με συμβάσεις μιας μέρας, ορισμένου χρόνου, εργολαβικοί, ενοικιαζόμενοι,
είναι μορφές απασχόλησης τις οποίες τις έχει νομοποιήσει αυτή η κυβέρνηση της Δημοκρατίας, η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ, όμως και οι δύο σήμερα τους αφήνουν έξω από όποιο μηχανισμό στήριξης, έστω και αυτό το 800 ευρώ. Λέει όμως, κύριε Κατσιώτη, η κυβέρνηση ότι για τις επιχειρήσεις οι οποίες επαναλειτουργούν και θα φέρουν το καθεστώς της εκπεριτροπής εργασίας, διότι δεν αντέχουν να έχουν όλους εργαζόμενους. Το κομμάτι που θα χάσει ο εργαζόμενος από μισθό, θα τον καλύψει η κυβέρνηση, ένα μεγάλο μέρος, όχι όλο βεβαίως, μέσω του κοινοτικού προγράμματος ΣΟΥΡ. Άρα, λέει η κυβέρνηση, μέσω αυτής της προσπάθειας προσπαθούμε να βελτιώσουμε τη θέση του εργαζόμενου, όπως επίσης και δεν μπορεί να απολυθεί, αφού η πράξη νομοθετικού περιεχομένου απαγορεύει απολύσεις. Κύριε Παρδόνια, νομίζω ότι η κυβέρνηση είναι εκτεθειμένη απέναντι συνολικά στην εργατική τάξη. Οι εργαζόμενοι στον τουρισμό, αυτή την περίοδο της δεκαετούς κρίσης, ξέρετε πολύ καλά ότι δεν υπήρχε κρίση σε αυτό το κλάδο. Μιλάμε για ρεκόρ κερδών, τουριστών, τζίρου κτλ. Κάθε χρόνο είχαμε και παραπάνω. Βεβαίως ήταν μια φούσκα που κάποτε θα έσκαγε, γιατί δεν είναι θέμα, η πανδημία δεν είναι αυτή που δημιουργεί την κρίση, αλλά είναι η κρίση η οποία ήδη είναι υπαρκτή, η παγκόσμια, η συγχρονισμένη κρίση, και αυτή έχει, αν θέλετε, την ανταπόκριση της και στον τουρισμό, στα ταξίδια τέλος πάντων των λαών των χωρών. Και βεβαίως αξιοποιείται η πανδημία για να μπορέσει να ξεκαθαρίσει, να το πω έτσι, το τοπίο. Και σε αυτή την περίοδο ξέρετε πολύ καλά ότι οι μονοπωλιακοί όμιλοι θα γίνουν πιο ίσχυροι και βέβαια θα καταστραφούν αυταπασχολούμενοι, οι οποίοι δεν θα μπορούν να αντέξουν σε αυτή την περίοδο. Πάνω απ' όλα βέβαια αυτό που προτείνει η κυβέρνηση τι είναι, ότι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να είναι αναλώσιμοι, να δουλεύουν, να ισχύει η αναστολή λειτουργίας όσων τέλος πάντων πλήττονται. Και ταυτόχρονα να υπάρχει και εκπεριτροπή στην εργασία. Δηλαδή, από τη μία μπορεί να αναστέλλεται τη λειτουργία για μία περίοδο, ξέρω εγώ, ακόμα δύο μηνών κτλ. Και από την άλλη, να πηγαίνει ο εργαζόμενος να έχει το 50% του μισθού του. Ποιο μισθό όμως, αυτό που δυστυχώς δεν ισχύει πουθενά στη λογική σύμβαση εργασίας. Προχθές ακόμη, ένας μεγάλος όμιλος, δεν θέλω να πω το όνομά του, στη Χαλκιδική, έστειλε μήνυμα στους εργαζόμενους που λέει: ξεχάστε τη λογική σύμβαση, δεν ισχύει 700 ευρώ για όλους με 30 μέρες δουλειάς με ατέλειωτες ώρες. 30 μέρες ατέλειωτες ώρες. Επίσης, εδώ όλοι οι ξενοδόχοι... Αυτό δεν το έχω, πρώτη φορά τα ακούω, όντως είναι συγκλονιστικό αυτό που λέτε. Στην εκπομπή σας, λοιπόν, καμία καινό, η συλλογική σύμβαση εργασίας είναι υποχρεωτική. Και όλη την Ελλάδα είναι η μόνη που την έχει κάνει υποχρεωτική. Κύριε Κατσιώτη, όση ώρα μιλάτε, πήρα ένα μήνυμα από ένα φίλο Κροατή, ο οποίος μου λέει το εξής. Ενώ συζητάνε όλοι για όλους, έχουν αφήσει απ' έξω εμάς που δουλεύουμε στα πλοία. Η κατάσταση είναι τραγική σε εμάς και θα γίνει τραγικότερη, διότι κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει αύριο. Τι γίνεται εδώ πέρα, έχετε μια προσέγγιση σε αυτό το θέμα, το κόμμα σας? Γιατί τελικά οι ναυτεργάτες έχουν βγει εκτός από όλες αυτές τις συζητήσεις. Εμείς όταν λέμε για το τουρισμό βάζουμε μέσα και την αυτιλία, τα κρουαζερόπλια και όλα αυτά, τα οποία φύγονται όντως. Και βεβαίως η ακτοπλοεία μπαίνει. Και βεβαίως η ακτοπλοεία, που εμείς λέμε ότι πάνω απ' όλα πρέπει να διασφαλιστεί το εισόδημα των εργαζομένων. Η ασφάλισή τους. Αυτό είναι το κύριο ζήτημα που εμείς προβάλλουμε σαν ΚΚΕ. Έχουμε κάνει πλήθος ερωτήσεων στη Βουλή και για τους εργαζομένους στον τουρισμό, στην αυτιλία, στο εμπόριο, στον πολιτισμό, που είναι οι κύριοι κλάδοι που θίγονται όλο και περισσότερο από αυτή την πανδημία και τη διαχείριση που κάνει η κυβέρνηση, και έχουμε απαιτήσει να στηριχθεί το εισόδημα των εργαζομένων. Και λέμε βέβαια ότι δεν μπορεί να δίνεις 400 ευρώ για να λες στηρίζω τον εργαζόμενο. Αυτό δεν είναι στήριξη. Αυτό είναι μια κοροϊδία. Πετάς ένα κομμάτι ψωμί και του λες σκάσε. Μα δεν είναι δυνατόν. Εμείς λοιπόν απαιτούμε εδώ το εισόδημα των εργαζομένων να μην χαθεί, γιατί αυτοί είναι που έχουν συμβάλει τόσα χρόνια να γεμίσουν τα θησαυροφυλάκια και των εφοπλιστών και των ξενοδόχων και των εμπόρων και όλων αυτών τέλος πάντων που εκμεταλλεύονται τους εργαζόμενους, και δεν μπορεί να αφήσουν τους εργαζόμενους απροστάτευτους χωρίς εισόδημα στο έλεος που λέει ο λαός μας του Θεού. Κύριε Κατσιώτη, κάτι τελευταίο. Επειδή τις προάλλες μίλαγα με ένα φίλο ο οποίος είχε την ατυχία να έχει εξοχικό στο μάτι και μου έλεγε ότι περίπου 1,5 χρόνο μετά την φωνική φωτιά, ελάχιστα πράγματα έχουν γίνει.
Και απλά χθες νομίζω κάπου διάβασα ότι κατέθεσε το κόμμα σας κάποια ερώτηση. Νομίζω ήσταν και εσείς από τους υπογράφοντες, ή κάνω λάθος? Ναι, ναι, βέβαια. Έχω τι ακριβώς ζητάτε και αν πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει κάτι? Εμείς με την ερώτηση που έχουμε καταθέσει για το σπυρόπιτο στο Μάτι, ζητάμε την αποζημίωση στο σύνολο του απαιτούμενου ποσού των πυρόπιτων οικογενειών και ανακατασκευή και επιδιώκτες των κατοικιών. Δεν μπορεί αυτό να μην προχωρήσει. Την επέκταση του επιδόματος ενοικίου για όλες τις πυρόπιτες οικογένειες που έχασαν την κατοικία τους. Την παραμονή των πυρόπιτων όπου δεν έχει ολοκληρωθεί η ανακατασκευή των κατοικιών τους μέχρι τώρα χώρους φιλοξενίας τους. Δεν μπορεί να τους πετάξουν έξω. Την απομάκρυνση των επικίνδυνων υλικών, όπως ο αμίαντος, που ακόμα μέχρι σήμερα, ενώ η κυβέρνηση το έκανε, το είδατε πώς το πρόβαλε την προηγούμενη φορά που πήρε ένα μέρος, δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Και αποτελεί βέβαια σοβαρό κίνδυνο για την υγεία των κατοίκων της περιοχής. Αυτά ζητάμε από την κυβέρνηση, ότι πρέπει να προχωρήσουν άμεσα, είναι απέτηση των κατοίκων. Το ΚΚΕ και με αυτή την ερώτηση απαιτεί από την κυβέρνηση να στηρίξει και να ικανοποιήσει αυτά τα αιτήματα. Μάλιστα, κατανοητό. Ναι. Και κάτι τελευταίο. Ναι. Επειδή έχει ξεκινήσει και έχει διατηρηθεί έτσι ζεσταμένη αυτή η πληροφορία, η φήμη, και από φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωση, εκτιμάτε ότι η κυβέρνηση θα πάει σε πρόωρες διπλές εκλογές εντός του φθινοπόρου, με στόχο να ουσιαστικά να φέρει δύο στόχους, να βγάλει εκτός την απλή αναλογική και να θέσει τον Τσίπρα εκτός πολιτικού παιχνιδιού, όπως λέγεται? Κοιτάξτε, η κυβέρνηση αν αποφασίσει, όποτε αποφασίσει να προχωρήσει σε μια τέτοια διαδικασία των εκλογών, δεν θα αποφασίσει να θέσει τον Τσίπρα εκτός, αλλά τον λαό και τα δικαιώματά του. Θέλει να υλοποιήσει μια πολιτική για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τη νέα κρίση σε βάρος των εργαζομένων και του λαού, να στηρίξει την καπιταλιστική ανάκαμψη, να στηρίξει τους περιφερειακούς ομίλους με μια πολιτική που θα ακολουθήσει το επόμενο διάστημα. Είμαστε βέβαιοι, παραπάνω από βέβαιοι, ότι η κυβέρνηση έχει στο μυαλό της διάφορες, να το πω έτσι, επιλογές, προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτή τη βαθιά συντονισμένη παγκόσμια κρίση, για να μπορέσει να στηρίξει το κεφάλαιο στη χώρα μας και με τις επιλογές που αυτό κάνει. Οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα θα χρειάζεται να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους, να οργανωθούν στα συνδικάτα τους, να παλέψουν για τη δική τους επιβίωση. Αυτό το σύστημα δεν έχει να δώσει τίποτε άλλο. Η βαρβαρότητα, η φτώχεια, εξαρτίωση και βάσανα στο λαό. Χρειάζεται λοιπόν να κατανοήσει ο λαός μας ότι αυτή η μορφή οργάνωσης οικονομίας δεν μπορεί να πάει παραπέρα. Πρέπει να αλλάξει και να αλλάξει τώρα, με κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής. Οι εκλογές αυτό που θα φέρουν είναι μια εναλλαγή στην κυβέρνηση ή μια και νέα κυβέρνηση, ή μια ίδια κυβέρνηση, η οποία θα εφαρμόσει με εντολή φρέσκια εντολή την αντιλαϊκή πολιτική η οποία θέλουν οι ίδιοι επιχειρηματικοί όμιλοι που ουσιαστικά έχουν την εξουσία στα χέρια τους. Εμείς λοιπόν αυτή την έκκληση κάνουμε στους εργαζόμενους στο λαό να δυναμώσουν τον αγώνα τους ενάντια σε αυτή τη μορφή οργάνωσης οικονομίας για να μπορεί να ανοίξει ο δρόμος για αυτό που ο λαός μας θέλει, για οριστικές λύσεις στα μεγάλα προβλήματα που τον βασανίζουν. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κατσούτη, να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε.